Κύριε Κερίδη, πώς είδατε χθες το διάγγελμα του Έλληνα Πρωθυπουργού? Το βρήκα πολύ ισορροπημένο και όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή, από τη μια η αποφασιστικότητα, η ισχυρή αποτροπή, το μήνυμα ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή, μην την παραβιάσετε, διότι θα ανοίξουν οι πόρτες της κολάσεως, και ταυτόχρονα η διπλωματική εγρήγορση. Χθες μίλησε πολλή ώρα ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε όμως κουβέντα για τον ελέφαντα, για το Roots Race που για μέρες αλωνίζει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πραγματοποιεί έρευνες έχοντας ποντίσει καλώδια, πράγμα που προφανώς παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας. Από τη στιγμή που είχε ποντίσει λοιπόν το Roots Race καλώδια και σύμφωνα με τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας, πραγματοποιεί έρευνες εντός υφαλοκρηπίδας μας και αλωνίζει για τρεις μέρες, έχουμε μια έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων που για πρώτη φορά πέρασαν απάντηση. Δεν κάναμε δηλαδή αυτό που το 2018 έκανε η πατρίδα μας, να αποκρούσει οποιαδήποτε παρόμοια επέμβαση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο επίσημος ισχυρισμός μέσω διαρροών είναι ότι επειδή υπάρχει τάχα θόρυβος, δεν μπορεί να κάνει έρευνες στο Roots Race. Αυτός ο ισχυρισμός είναι τραγελαφικός.